Πάντω είναι πραγματικά ασύλληπτο πόσο αλλάζουν πλέον όχι η μέρα με την ημέρα, αλλά ώρα με την ώρα οι δυσίωνε προβλέψει για το πού μπορεί να φτάσουν τελικά οι τιμέ του φυσικού αερίου. Και είναι επίση προφανέ ότι η Ρωσία πλειοδοτεί σκοπίμω στην κινδυνολογία. Χτε, Έλενα Λάσκαρη, μα έλεγε ότι η Gazprom προβλέπει εκτείναξη τη τιμή του φυσικού αερίου στα 400 δολάρια. Σήμερα, μια μέρα μετά, το Υπουργείο Οικονομικών τη Μόσχα μιλά για 730 δολάρια. Ήλιγκο μα πιάνει. Κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό, διότι είναι σαφέ, Γιάννη, ότι η Ρωσία κάνει πόλεμο. Οικονομικό και με τι ροέ και με τι τιμέ και με το φόβο κυρίω. Σωστό. Το ε, έγγραφο το οποίο είδε το Reuters και αποκαλύπτει τι ε, προβλέψει του Υπουργείου Οικονομικών τη Ρωσία αναφέρει ότι για το 2022 η μέση τιμή του φυσικού αερίου θα είναι στα 730 δολάρια στα 1000 κυβικά μέτρα, ήταν 300 δολάρια πέρσι. Και δεν προβλέπεται να σβήσει φωτιά. Θα έχει συνέχεια, θα πάμε και το 2023, όχι με τα 730 δολάρια, ναι, ναι. αλλά με τα 471,8. Αυτό σημαίνει για το. Το οποίο ότι είναι διπλάσιο επιστρέψ... από τη σημερινή τιμή, ακόμα και το 471. Προφανώς, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα την περιβόητη, την, ε, αυτή που θέλουμε όλοι, ούτε το 2025. Αυτό όμω τι σημαίνει πρακτικά για την δυνατότητα, για το περιθώριο του οικονομικού επιτελείου εδώ στην Αθήνα να υιοθετήσει μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Με δύο λόγια, θα τα βρει τα χρήματα. Είχε βάλει στην άκρη το Υπουργείο Οικονομικών 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο εξάμεινο του έτου, προκειμένου να στηρίζει τους λογαριασμούς Α, του λογαριασμού του έτου. Αυτό εξανεμίστηκε προφανώ. Έτσι δεν, δεν το συζητάμε καν. Αυτό ο λογαριασμό υπάρχει ο κίνδυνο να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με το τέλο του έτου με τα σημερινά Δεδομένα. Που και πάλι μπορεί να είναι λίγα τα δύο Που και πάλι μπορεί να είναι λίγα, όπω λε. Διότι τον Αύγουστο μπήκαν για να σβήσει φωτιά στου λογαριασμού του ρεύματο 200 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προπολογισμό. Τον επόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο, πάμε κάτι ανάμεσα σε 200 και 300. Να. Και υπάρχει ο κίνδυνο, όχι να επιβεβαιωθούν τα σενάρια τη Μόσχα, σε χαμηλότερα επίπεδα, να φτάσουμε στα 400 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Πολύ βαρύ λογαριασμό. Σε ευχαριστούμε, Έλενα.